Στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης κατέληξε η ηλικιωμένη γυναίκα, στην οποία τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 10 Απριλίου όρμηξε και άρπαξε με τη βία τη τσάντα της ένας άγνωστος δράστης. Ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η ηλικιωμένη γυναίκα, αφού τραυματίστηκε βαριά, άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο της Ξάνθης, ενώ όπως δηλώνει επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στο σημείο, τα φαινόμενα ληστείας είναι συνηθισμένα στην περιοχή και το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο. Όμως πρωινές ώρες με τον κόσμο να κυκλοφορεί στους δρόμους, το γεγονός είναι πρωτόγνωρο. Λοιπόν, ένα περίεργο περιστατικό στην πόλη της Ξάνθης, σε κεντρικό σημείο και τις πρώτες ώρες σήμερα το πρωί, την οποία όρμησε ένας άγνωστος δράστης, της άρπαξε την τσάντα με τη βία και κατέληξε η γυναίκα αυτή. Έχετε ακούσει παρόμοια περιστατικά εδώ στο κέντρο της πόλης? Παρόμοιο όχι, τέτοιο περιστατικό για ληστεία όχι. Αλλά έχουν γίνει διαρρήξεις σε πολλά μαγαζιά. Τι σας είπαν εδώ όσοι είδαν το συμβάν, τι ακριβώς έγινε? Από ό,τι άκουσα, πήγε να πάρει την τσάντα της γυναίκας, έπεσε η γυναίκα, χτύπησε και κατέληξε. Ληστείες γίνονται συχνά εδώ στην πόλη? Ληστείες, όπως να το πείτε, διαρρήξεις πιο πολύ. Ληστείες όχι, διαρρήξεις ναι. Σε πρώτες πρωινές ώρες όπως αυτή, ήταν 9 η ώρα το πρωί. Αυτό ήταν περίεργο, 9 η ώρα. Συνήθως γίνονται 4-5 η ώρα τα χαράματα που όλοι κοιμούνται, ας πούμε. Θα λέγονται ότι υπάρχει πρόβλημα στη Ξάνθη με τις ληστείες? Ναι, ναι, υπάρχει βέβαια. Βέβαια. Είναι από συγκεκριμένες ομάδες ή δεν? Είναι κυρίως αυτό που λέμε από το Δροσερό. Ο κυρίως από εκεί είναι. Τους ξέρουν, τους πιάνουν, τους αφήνουν. Δεν τους τιμωρούν. Και εμένα, για παράδειγμα, 4 φορές με διαρρήξαν το μαγαζί. Πιάσανε? Ναι. Πώς γίνεται τώρα πρώτες πρωινές ώρες κάποιος να ληστεύει? Πρέπει να ήταν κάποιος που ήξερε ότι εδώ δεν υπάρχει κάποιος εκείνη την ώρα. Δεν είναι πολύ συχνά στους δρόμους εδώ, ο πεζόδρομος. Ο δρόμος επάνω, ναι, είναι.